Η πρώτη μου ερώτηση είναι πολιτική. Πριν από λίγες μέρες τελείωσε το συνέδριο, η συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία με ορίζοντα το νέο κόμμα που θα ιδρυθεί γύρω στην Άνοιξη. Με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι ορατό, στο ορατό μέλλον να γίνει η κυβέρνηση. Έτσι τουλάχιστον λένε οι δημοσκοπήσεις. Η ερώτησή μου είναι ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά κατά τη γνώμη σου της όλης διαδικασίας προς το νέο κόμμα και ειδικότερα θέλω να σε ρωτήσω πώς μπορεί να συμβιβαστεί ο πλουραλισμός και η εσωκομματική δημοκρατία που διατηρεί ένα κόμμα ζωντανό και με επαφή με την κοινωνία με την κυβερνητική αποτελεσματικότητα και αν είναι αλήθεια ότι το ένα συγκρούνται με το άλλο. Λοιπόν, είμαστε μια ενδιαφέρουσα πορεία η οποία θα έχει πολλές φάσεις. Και επομένως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ερωτήματα σαν αυτό που θέτετε σε μένα, να τα συζητάμε όλοι μαζί, διότι σε πολλά από αυτά πρέπει να ανακαλύψουμε τις απαντήσεις. Ποια είναι τα διλήμματα, ας πούμε, μέσα από τα οποία πρέπει να περάσουμε. Πρώτο, θέλουμε ενιαίο κόμμα ή θέλουμε ομοσπονδία κομμάτων. Ομοσπονδία κομμάτων, ας πούμε, με μία έννοια, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Συμμετείχαν διαφορετικά κόμματα στις ιστώσεις, όπως τα λέγαμε. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει η πρόθεση να πάμε σε ενιαίο κόμμα. Εάν θα πάμε λοιπόν σε ενιαίο κόμμα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να αποκλείσουμε την ύπαρξη κομμάτων μέσα στο κόμμα. Διότι ακόμα και ένα κόμμα μέσα στο κόμμα να υπάρξει, θα υπάρξουν ενδεχομένως στο μέλλον και άλλες αντίστοιχες προσπάθειες ή απόπειρες ομαδοποιήσεων και αυτό θα είναι μια αντίφαση, ας πούμε. Διότι ενιαίο κόμμα πρέπει να είναι ενιαίο σχέδιο, ενιαία δράση, ενιαία οργάνωση, ενιαία ηγεσία κλπ. Άρα, το δεύτερο μετά είναι το εξής. Θέλουμε ενιαίο κόμμα. Πώς είναι αυτό το κόμμα, μονολιθικό? Όχι. Αυτό το απορρίψαμε ακόμα και όταν δημιουργήσαμε τον συνασπισμό. Είπαμε ενότητα με διαφορετικότητα. Άρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ελεύθερη συζήτηση των διαφορετικών απόψεων, σεβασμό των διαφορετικών απόψεων. Αποδίδω μεγάλη σημασία σε αυτό. Διότι μπορεί να υπάρχει ελεύθερη συζήτηση, αλλά μην υπάρχει αυτό το κλίμα εκτίμηση, σεβασμού, τόσο ώστε να βρίσκουμε στην κάθε άποψη αυτό που μπορεί να μας δώσει. Και αυτό να γίνεται με τρόπο που δεν διαταράσει την αρχική μας απόφαση ότι θέλουμε το κόμμα να είναι ενιαίο. Αυτό λοιπόν μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Μία μορφή θα ήταν να υπάρχουν ιδεολογικά ρεύματα απόψεων, αλλά όχι με την έννοια της οργάνωσης μέσα στο κόμμα. Το κριτήριο, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Τι διαφέρει δηλαδή ιδεολογικό ρεύμα από κόμμα μέσα στο κόμμα? Ένα κριτήριο είναι ότι το ιδεολογικό ρεύμα δεν έχει οργάνωση. Κάθετη οργάνωση. Δηλαδή έχω την άποψη την Α, δεν σημαίνει οργανώνω στη Λάρισα αυτούς που είναι με την άποψη Α, διότι αύριο μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Δεν είναι κάτι το μόνιμο, το σταθερό. Να ρωτήσω κάτι διακόψω. Ναι, βεβαίως. Μια ερώτηση απλώς. Επειδή συχνά γίνεται το λάθος ότι οι Μπολσεβίκοι, ας πούμε, τουλάχιστον μέχρι να γίνει σταλινικό το κόμμα, ήταν μονολιθικό, που δεν ισχύει, είχαν πλατφόρμες και τουλάχιστον στα συνέδρια επιτρεπόντουσαν οι πλατφόρμες μέχρι το 21. Άλλο οι διαφορετικές απόψεις, άλλο η οργάνωση γύρω από την άποψη με τη δομή εσωτερικής ιεραρχίας, εσωτερικής πειθαρχίας κλπ. Αυτό που σας είπα, ελεύθερη συζήτηση, ενιαία οργάνωση, είναι το οργανωτικό ιδανικό του Λένιν, όπως λέει ο ίδιος. Ακόμα και παλιότερα στο αριστερό ρεύμα, όταν συμμετείχα εγώ, ποτέ δεν θυμάμαι να κάναμε ψηφοφορία εντός του αριστερού ρεύματος. Mm-hmm. Γινόταν μια συζήτηση, μια ανταλλαγή απόψη και μετά ελεύθερο ο καθένας εξέφραζε τη θέση του. Άρα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όπου θα έχουμε ενιαίο κόμμα με σεβασμό των διαφορετικών απόψεων και με ελεύθερη ζήτηση αυτών των απόψεων με τρόπο που δεν θα διαταράσει και δεν θα διασπά τη συνοχή, τη συλλογικότητα κλπ. Του κόμματος. Γιατί είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε τη συλλογικότητα και τη δημοκρατία των μελών? Για μένα ο βασικός λόγος είναι ότι θα, πρώτον, αυτό είναι συστατικό της κοινωνίας που θέλουμε να οικοδομήσουμε, η δημοκρατία δηλαδή και ο σεβασμός του ανώνυμου και όχι μόνο του επώνυμου. Άρα πρέπει να υπάρχει και μέσα στο υποκείμενο της αριστεράς. Το δεύτερο είναι ότι θα χρειαστεί να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Οι δύσκολες αποφάσεις λοιπόν απαιτούν και η δημοκρατία. Εγώ το κατανόησα αυτό
Το κατανόησα αυτό στην συγκυβέρνηση που κάναμε το 89, που ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, πολύ δύσκολη επιλογή. Και μάλιστα, όπως θυμάστε, έγινα και υπουργός εγώ σε μια, με έκαναν υπουργός σε μια κυβέρνηση, κομμουνική. Εγώ λοιπόν τότε κατάλαβα πόση σημασία θα είχε την απόφαση να είχε πάρει το σύνολο των μελών του συνασπισμού τότε, του 9. Άρα και από αυτήν την άποψη έχει σημασία να δημιουργήσουμε από τώρα δομές και κουλτούρα όπου στις κρίσιμες αποφάσεις θα βρίσκουμε τον τρόπο να αποφασίζουμε όλοι μαζί και να λαμβάνουμε όλοι μαζί τα ρίσκα έναντι της άλλης επιλογής όπου κάποιοι ας πούμε αναλαμβάνουν αυτό την ευθύνη. Άφησα κάπως το ακάλυπτο το θέμα, το οποίο είναι πολύ γενικότερο, γι' αυτό το άφησα, δημοκρατία και αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Αυτό δεν αφορά μόνο... Ήσως κατηγορούν τα μέσα περισσότερο, γι' αυτό το πράγμα, γιατί το κομματική κυβέρνηση περισσότερο δεν είναι αποτελεσματικό αν υπάρχει πολυφωνία σε ένα κόμμα. Αυτό χρειάζεται ανεξάρτητα από την κυβέρνηση. Δηλαδή σε ό,τι κάνουμε χρειάζεται να υπάρχει μια αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να πω εγώ, το δίλημα είναι λάθος. Εμείς θέλουμε μια δημοκρατική αποτελεσματικότητα. Ή θέλουμε μια αποτελεσματική δημοκρατία. Δηλαδή είναι θέμα του πώς θα συγκροτείς τη δημοκρατία σου, ώστε να οδηγείς το αποτέλεσμα που θέλεις. Mm-hmm. Και να μην γίνεται άλλη αποτελεσματικότητα για να κυρώνουμε τη δημοκρατία. Yeah. Άρα η θέση μου είναι ότι πρέπει να εργαστούμε για μια δημοκρατική αποτελεσματικότητα. Αφορμή της σημερινής μας συνέντευξης είναι η έκδοση του βιβλίου σου «Ποια έξοδος, από ποια κρίση, με ποιες δυνάμεις». Είναι από τις εκδόσεις «Ταξιδευτής». Στις πρώτες σελίδες, ναι, αναφέρεσαι στην ανάπτυξη μιας ουρβανισμού που άρχισε μετά τη μεταπολίτευση του 1974, αλλά κορυφώθηκε στη δεκαετία του 80 και του 90, δημιουργώντας το πρόβλημα του δημοσίου χρέους και του ιδιωτικού, βέβαια, που δεν το αναφέρει κανένας, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάνε κυρίως για το δημόσιο χρέος. Η κρίση του 2007-2008 προκάλεσε, έβγαλε όλες τις αντιφάσεις της προηγούμενης περίοδου και δημιούργησε αυτή την κρίση χρέους της ελληνικής οικονομίας. Θα ήθελα, επειδή το αναπτύσσεις το βιβλίο σου και σε μια σειρά αρθρογραφίες που έχεις κάνει, αλλά θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μας πεις κομβικά πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την τεράστια κρίση. Το σχήμα έτσι που χρησιμοποιώ στο εισαγωγικό μέρος του βιβλίου είναι ότι προσπαθώ να δω την κρίση ως κριτική του παρελθόντος, δηλαδή όταν λέμε ότι έχουμε κρίση, άρα κάτι έφτιαξε και έχουμε εδώ, άρα αυτό είναι μια κριτική του παρελθόντος. Το δεύτερο είναι η κρίση ως πόλεμος, ποιος θα πληρώσει και πώς θα βγούμε από την κρίση. Και το τρίτο είναι η κριτική ως αίτημα για υπέρβαση, για άλλη κοινωνία, άλλη οικονομία. Στο πρώτο λοιπόν θέμα, η κρίση ως κριτική του παρελθόντος, με απασχολεί το ιστορικό βάθος της κρίσης. Πού αρχίζει η κρίση, το 8, το 9, φταίνει μόνο η πρόσφατη συγκρίση και φτάνω πολύ πίσω. Φτάνω δηλαδή στο πώς έγινε η αλλαγή της Χούντας και πώς συγκροτήθηκε το νεοελληνικό κράτος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο. Στην αρχή λοιπόν είχα μία ανάπτυξη καπιταλιστική στην Ελλάδα δασμοδίωτη. Δηλαδή με την προστασία δοσμών προστατευόταν συμφέροντα και κέρδη. Αυτό το μοντέλο κατέρευσε με τη δικτατορία, όπου είχαμε μια σύνθετη κρίση και οικονομική και πολιτική. Διότι κατέρευσε, είχαμε και το θέμα της Κύπρου, ας πούμε, κλπ. Μετά μπαίνουμε μετά από μια μεταβατική περίοδο, μπαίνουμε σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο στηρίζεται στο δανεισμό, δημόσιο και ιδιωτικό. Το δημόσιο χρέος, και έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια, ας την πω που δεν είναι λεπτομέρεια, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας συσσωρεύτηκε στη δεκαετία του 80. Στη δεκαετία του 80 τι είχαμε? Είχε προηγηθεί η κρίση της δεκαετίας του 70, είχαμε πολλές προβληματικές, όπως λέγανε τότε, επιχειρήσεις, στην ουσία ήταν υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, όλο λοιπόν το χρέος του ιδιωτικού τομέα πέρασε στο δημόσιο χρέος. Συν μια διεύρυνση των δημοσίων δαπανών που έγινε τότε από το ΠΑΣΟΚ, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των εισόδων. Αυτοί οι δύο παράγοντες συγκροτούν το δημόσιο χρέος, το οποίο από 20% του ΑΕΠ περίπου ήταν το 80 ή το 79, έφτασε να είναι 98% το 1993. Δηλαδή ήδη το 93 είμαστε υπερχρεωμένη χώρα. Τότε γίνεται απελευθέρωση του ιδιωτικού δανεισμού, μέχρι τότε υπήρχαν περιορισμοί, και η προοπτική της ένταξης στο ευρώ έχει στο αποτέλεσμα να μειωθούν τα επιτόκια και να μπορεί το κράτος να δανείζεται από τη διεθνή αγορά. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε σε μία φάση ανάκαμψης και ανάπτυξης καπιταλιστικής, όπου θα μπορούσε να μειωθεί τότε το δημόσιο χρέος, αντί της μείωσής του είχαμε αναπαραγωγή και διεύρυνσή του. Άρα, όλη η ανάπτυξη αυτή από το 1994 μέχρι το 2007, που ήταν από άψη ρυθμών, όχι ευκαταφρόνητη, 3, 4 και 5% έφτασε, αυτή ήταν μια ανάπτυξη επιπιστώσεις, το πω έτσι, με δανεισμό, που έσκασε μια φούσκα δηλαδή, δανειακή,
η οποία έσκασε όταν ξέσπασε η διεθνής κρίση. Εάν δεν είχαμε τη διεθνή κρίση, αυτό μπορεί να κράταγε κάποια χρόνια, ακόμα χρόνια. Διότι ο ιδιωτικός δανεισμός στην Ελλάδα άρχισε να μεγενθύνεται πάρα πολύ εκεί στα 95-96-2000. Αλλά η ανάπτυξή του η αύξηση ήταν τόσο αλματώδης, αν δούμε τους αριθμούς, που στην Ελλάδα φτάσαμε σε ένα καθεστώς υπερχρέωσης του μισού του πληθυσμού σε 10 χρόνια, όταν σε άλλες χώρες χρειάστηκαν δεκαετίες, ας πούμε, για να συμβεί το ίδιο αποτέλεσμα. Απλώς μια παρατήρηση είχα να κάνω εδώ πέρα σε αυτό που λες. Επειδή διάφορα έχουν δαιμονοποιήσει τη δεκαετία του 80, καταλάβες, και από τη δεξιά, ακριβώς για να χτυπήσουν το κοινωνικό κράτος και το τι κτίστηκε έστω και στρεβλά εκείνη την περίοδο. Θα σου κάνει κάποιος την εξής παρατήρηση. Ότι το δημόσιο χρέος τη δεκαετία του 80 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 ήταν εσωτερικό χρέος. Κυρίως. Κυρίως εσωτερικό χρέος. Ας πούμε η Ιαπωνία σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος 220% και δεν δημιουργεί πανικό στην παγκόσμια αγορά, γιατί είναι εσωτερικά συντριπτικά το χρέος της. Εκείνη την εποχή λοιπόν ήταν εσωτερικό το χρέος. Άρα άλλαξε η δομή του χρέους της δεκαετίας του 90 λόγω ευρώ, λόγω ένταξη σε μια διαδικασία προς την ΟΝΕ κτλ. Άρα σε αυτό πώς. Πρώτον, το ιδεολογικό πρόβλημα για τη δεκαετία του 80 είναι αυτό που είπατε. Οι δεξιοί προσπαθούν να πούν για όλα όσα συνέβησαν φταίει το κοινωνικό κράτος. Εγώ, όπως είπα πριν, αυτό που έφτιαξε ήταν ότι μέσω του κράτους απορροφήθηκε το κόστος της προηγούμενης κρίσης. Η κρίση λέει και ολοφορίας του κεφαλαίου έγινε δημόσιο χρέος. Συν τώρα η λειτουργία του κράτους που από τότε ήταν, υπήρχε αυτό το φαινόμενο των υπερτιμολογήσεων, των σπαταλών και το καθένα. Και τις τεράστιες βέβαια φόρο αποφυγής και φοροδιαφυγής. Αυτό που έγινε στις αρχές της δεκαετίας των 90 και στα μέσα της δεκαετίας των 90, είχαμε μία βαθμία μείωση των επιτοκίων λόγω προοπτικής προσφυγής ένταξης στο ευρώ. Αυτό καταρχήν ήταν μία δυνατότητα. Δηλαδή το να μπορείς να δανείζεσαι είτε ως κράτος είτε ως ιδιώτης. Αντί για 25% επιτόκιο που ήταν πριν να δανείζεσαι με 3 ή 4% ήταν ένα πλεονέκτημα. Αυτό που έγινε όμως, αντί αυτό το πλεονέκτημα να αξιοποιηθεί ως δυνατότητα να έχουμε μια παραγωγική ανασυγκρότηση στην Ελλάδα ή να έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη επέκταση των υποδομών κλπ, αξιοποιήθηκε αυτό το πλεονέκτημα με τρόπο κερδοσκοπικό. Δηλαδή αξιοποιήθηκε ως εφαλτήριο για να έχουμε αυτό το φούσκωμα του τραπεζικού τομέα, την στροφή των δανείων από παραγωγικά δάνεια, από παραγωγικές επενδύσεις σε δάνεια καταναλωτικά και στεγαστικά, γεγονός που συνέτεινε στην ένταση της κρίσης. Όταν όμως ονομάζω αυτή την ανάπτυξη, και όχι μόνο εγώ, υπερχρεωμένη ανάπτυξη, ανάπτυξη μέσω δανεισμού, έχει την εξής σημασία, ότι η ανάπτυξη δεν μπορούσε πια να προχωρεί χωρίς δανεισμό. Δηλαδή έγινε ένα είδος εξάρτησης. Τότε στη Βουλή, μάλιστα, χρησιμοποιούσαν. Και δεν είναι και ελληνικό φαινόμενο. Και δεν ήταν, βεβαίως. Είναι η ελληνική έκφραση ενός διεθνούς φαινομένου, διότι καμιά φορά εμφανίζουν την κρίση στην Ελλάδα ως μια εθνική ιδιαιτερότητα. Έλεγα λοιπόν τους αριθμούς τότε ότι για κάθε ένα ευρώ αύξηση του ΑΕΠ έπρεπε να έχουμε αύξηση του δημόσιου και του ιδιωτικού δανεισμού 2 με 3 ευρώ. Ήταν θέμα κοινής λογικής και όχι ειδικών οικονομικών γνώσεων για να καταλάβει κανείς από τότε ότι ο μηχανισμός της κρίσης ήταν σε λειτουργία και ήταν θέμα χρόνου πότε θα γίνει η έκρηξη όπως και έγινε μετά. Πότε έγινε παγίδα όμως, νομίζω να ρωτήσετε. Πότε, διότι το χρέος αναπαράγεται. Το χρέος είναι ψηλό, αλλά πληρώνεται, εξυπηρετείται, αναπαράγεται. Το χρέος, οι οικονομολόγοι κάνουν μια διάκριση ανάμεσα στο χρέος και την υπερχρέωση και τη λεγόμενη παγίδα του χρέους. Εμείς λοιπόν μπήκαμε στην παγίδα του χρέους όταν άρχισε να εφαρμόζεται η λιτότητα. Παραβιάζεται μία αρχή, ότι το χρέος δεν αντιμετωπίζεται με λιτότητα. Διότι η λιτότητα φέρνει την ύφεση. Αλλά δεν μπορείς με μικρότερο εισόδημα, όπως και να ξεζουμίσεις τον κόσμο όπως κάνετε, να εξυπηρετήσεις το χρέος. Περνάμε λοιπόν το 2009, το 2010, από το καθεστώς της υπερχρέωσης στο καθεστώς της παγίδας του χρέους και στο φαύλο κύκλο χρέος, λιτότητα, ύφεση, περισσότερο χρέος. Και στο φαύλο αυτό κύκλο είμαστε ακόμη και σήμερα. Γι' αυτό δηλαδή είναι πολύ κρίσιμο γιατί έγινε αυτό. Διότι υπήρχαν άλλες λύσεις. Και όχι μόνο αριστερές λύσεις. Δηλαδή υπήρχαν και συστημικοί διαφορετικοί δρόμοι να προχωρήσει κανείς, όπου πάλι θα είχαμε καπιταλισμό, πάλι θα είχαμε ανεργία, πάλι θα είχαμε προβλήματα, αλλά όχι στην έκταση της καταστροφής που έχουμε σήμερα. Να σας ρωτήσω τώρα, μια και το αναφέρεις. Είναι μια πολιτική που το ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις. Και οι Αμερικάνικοι, με διαφορετικό τρόπο βέβαια,
πιέζεται να ακολουθήσει έναν δρόμο λιτότητας. Πιέζεται, δεν τον ακολουθεί. Ακριβώς, δεν τον ακολουθεί. Σωστά. Δεν τον ακολουθεί, πιέζεται όμως. Και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φαίνεται ότι οι πλειοψηφίες τους ακολουθούν αυτόν τον δρόμο. Για ποιο λόγο, αφού το καταλαβαίνω ότι είναι καταστροφικό για τον εαυτό τους. Η γερμανική στρατηγική χρησιμοποιεί τη λιτότητα και την ύφεση ως εργαλεία προσαρμογής. Η λογική είναι εξής. Έχω κρίση, χρησιμοποιώ την κρίση ως ευκαιρία, δημιουργώ ύφεση, λόγω της ύφεσης καταστρέφεται ένα μέρος της οικονομίας που έχει τη χαμηλότερη κερδοφορία, αυξάνει η ανεργία, άρα πιέζεται μέσω της ανεργίας ο μισθός προς τα κάτω, δεν χρειάζεται λέει, να πάρουμε πολιτικό κόστος νόμους που να μειώνουμε το, αυτό γίνεται αυτόματα και κάποια στιγμή επέρχεται μια νέα ισορροπία, λέει η θεωρία τους, όπου αρχίζει μια ανάκαμψη. Το πρόβλημα είναι όπως έγινε και το 1929, αυτή η νέα ισορροπία αναζητείται σε διαρκώς χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής, κατανάλωσης, επενδύσεων κλπ. Με αποτέλεσμα, μέχρι να φτάσει εκεί, έχει εκραγεί η κοινωνία, έχει επέλθει η εξαθλίωση, αναπτύσσεται ο φασισμός, όπως έγινε τότε και τώρα, με άλλες μορφές. Η διαφορετική στρατηγική που έχουμε σήμερα είναι η αμερικάνικη στρατηγική, η οποία λέει το εξής. Εφόσον έχω ύφεση, δεν βάζω λιτότητα. Ας έχω χρέος. Θα εφαρμόσω ελλειμματική ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή ο Ομπάμα έχει ελλειμματική ανάπτυξη. Ελλειμματική μεγέθυνση, για να είμαι πιο ακριβής. Δηλαδή έχει έλλειμμα προϋπολογισμού 8%, αυξάνει το δημόσιο χρέος, αποφεύγει όμως την ύφεση. Αποφεύγει την αύξηση ανεργίας. Είναι αυτός ο δρόμος ποιοτικά διαφορετικός. Διαφορετικός είναι, ποιοτικά δεν είναι. Δεν συνιστά δηλαδή ένα νέο New Deal ακόμα, διότι εγκυμονεί τον κίνδυνο νέων εκρήξεων και ο αμερικανικός δρόμος. Όμως δείχνει ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια διαφοροποίηση που σου αποτρέπει το χειρότερο. Και γι' αυτό βλέπουμε να αναπτύσσεται και αυτή η αντίθεση ΗΠΑ Γερμανίας και Κίνας Γερμανίας σήμερα, διότι η γερμανική πολιτική γενικεύοντας την ύφεση σε όλη την Ευρώπη δημιουργεί τον κίνδυνο νέας ύφεσης παγκόσμιας. Και όπως σωστά είπατε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε σημείο που πιέζεται η αμερικάνικη πολιτική είτε να, από τα δεξιά να προσχωρήσει σε μια λογική δημοσιονομική συρρήκνωση που αν την κάνει θα έχουμε παγκόσμια ύφεση. Και η αντίρροπη πίεση είναι όχι μόνο να μην προσχωρήσει τη λογική αυτή, αλλά αντίθετα να προχωρήσει σε φορολογία πλουσίων και να συνδυάσει δηλαδή την ελλειμματική ανάπτυξη, να την κάνει μια, να κάνει μια ανάπτυξη μέσω αναδιανομής. Το οποίο θα προσέθεται ένα προοδευτικό. Αυτά που λέει δειλά ο Ομπάμα, αλλά δεν τα κάνει ποτέ. Ναι, τα λέει προεκλογικά. Αλλά δεν τα κάνει προεκλογικά. Υπάρχει στην αριστερά μια τάση να λέμε ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος. Έτσι. Το ΚΚΕ ιδίως το λέει αυτό, νομίζοντας πως έτσι αναπτύξει την συνείδηση ότι εδώ χρειάζεται πλήρης ανατροπή του συστήματος. Εγώ για να μην εξηγήσω γιατί και πολλοί άλλοι ακολουθούμε την άλλη λογική να δείχνουμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικοί δρόμοι και πρέπει να επιλέξουμε αυτόν ο οποίος είναι κοινωνικά ο καλύτερος κλπ. Νομίζω ότι αυτό το δεύτερο βοηθάει στο να ο κόσμος να προβληματιστεί και να ριζοσπαστικοποιηθεί. Δηλαδή η ύπαρξη δυνατοτήτων είναι αυτή που ριζοσπαστικοποιεί και όχι η ιδέα ενός απόλυτου αδεξόδου όπου δεν υπάρχει καμία τραπός να φύγεις. Πάμε τώρα στα καθημάς. Όπως πολύ καλά γνωρίζεις, υπάρχει μία άποψη στην αριστερά ότι δεν πρέπει να δεχθούμε όλο το χρέος, να αποδεχθούμε ότι υπάρχει όλο το χρέος, γιατί ένα μέρος του χρέους έχει γίνει με λοβιτούρες, η Siemens είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άρα να φτιαχτεί μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου, να βρει ποιο μέρος του χρέους είναι νόμιμο, ποιο είναι παράνομο και να δεχθούμε μόνο το, να δεχθούμε ως κράτος, ως αριστερή κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, μόνο το νόμιμο χρέος και να αρνηθούμε το παράνομο. Θα ήθελα την άποψή σου πάνω στο ζήτημα αυτό. Συμφωνώ με το πρώτο, διαφωνώ με το δεύτερο. Το έχω γράψει και το έχω πει αυτή η θέση μου από την αρχή. Το ξέρω. Για να παίξω λίγο με τις λέξεις, δηλαδή είμαι υπέρ της μιας λύσης με βάση την πολιτική οικονομία και όχι με βάση την ηθική. Πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο του χρέους, πρέπει να ελέγξουμε τα δανειακές συμβάσεις, πρέπει να αποκαλύψουμε σκάνδαλα αν έγιναν, αλλά η διεκδίκησή μας δεν πρέπει να αφορά μόνο το χρέος που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα κριθεί παράνομο, διότι μπορεί το νόμιμο χρέος να μπορούμε να το πληρώσουμε πάλι. Σωστό. Άρα το δικό μου επιχείρημα είναι ότι το χρέος, το δημόσιο χρέος, όχι μόνο το ελληνικό, το δημόσιο χρέος είναι αναλωθέν κεφάλαιο, όπως έλεγε ο Μάρξ. Είναι κεφάλαιο που δεν υπάρχει πια. Αναλώθηκε. Άρα,
Αν προσπαθήσουμε με μια νέα ανάπτυξη να πληρώσουμε αυτό το παλιό χρέος, θα είναι σαν να έχουμε από πάνω μας πάντα ένα βαμπύρ που θα πίνει το καινούργιο αίμα. Η μόνη λύση που υπάρχει είναι το παλιό χρέος να μην πληρωθεί ή να μην πληρωθεί στο σύνολό του, διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε θα είμαστε εφόρου ζωής υπερχρεωμένοι και υπόδουλοι. Άρα, το να μπούμε σε μία λογική όπου μέσα από αφιλεγόμενες διαδικασίες θα πούμε το 30% του ελληνικού χρέους, ας πούμε, ή το 20%, το οποιοδήποτε, είναι παράνομο και το άλλο το κρατούμε, ενέχει τον κίνδυνο να κρατήσουμε ένα χρέος που δεν μπορούμε να το πουλήσουμε, να το εξυπηρετήσουμε. Η πρόταση λοιπόν είναι ότι εμείς ξεκινούμε με το ότι το χρέος αυτό δημιουργήθηκε σε καταστάσεις και στα πλαίσια ενός μοντέλου το οποίο έχει χρεοκοπήσει και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερη αφετηριακή μας θέση είναι ότι το χρέος αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, όπως και αποδείχθηκε. Όταν το πρωτολέγαμε αυτό, και πρέπει να το τονίσω αυτό, όταν το πρωτοείπαμε αυτό, κάποιοι μας κοιτούσαν παράξενα, διότι όντως τότε η Ισπανία, ας πούμε, 40% δημόσιο χρέος. Η Ιρλανδία είχε κάτω από 30%. Μόνο που η Ισπανία έχει 500% ιδιωτικό χρέος. Και το ιδιωτικό χρέος μετατρέπεται σε δημόσιο χρέος. Αυτό δεν ήταν. Ακόμα και η Γαλλία λοιπόν, η Ιταλία, όλη η Ευρώπη και η Γερμανία κάποια στιγμή ήταν. Άρα η δεύτερη θέση είναι αυτή και ακριβώς γι' αυτό λέμε εμείς ότι η λύση είναι πρώτη επιλογή να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή διάσπιση για το χρέος και μια πανευρωπαϊκή λύση με το χρέος με τρία στοιχεία. Διαγραφή σημαντικού μέρους του χρέους. Δεύτερον, ρήτρα ανάπτυξης. Το θεωρώ και πιο σημαντικό από τη διαγραφή. Δηλαδή, όσο χρέος και αν σου μείνει, να υπάρχει ρήτρα ανάπτυξη. Ότι θα πληρώνω αν έχω ανάπτυξη. Αν δεν έχω ανάπτυξη, δεν θα πληρώνω. Διότι ακόμα και μικρό χρέος να μείνει, αν ξαναέχουμε ύφεση και πληρώνουμε, θα ξαναγίνουμε υπερχρεωμένοι. Και το τρίτο στοιχείο, δεν αρκεί αυτό. Εδώ έχει καταστραφεί πλούτος. Εμείς μάλιστα έχουμε χάσει και μεγάλο μέρος της χώριας αποταμίευσης που έχει φύγει στο εξωτερικό. Άρα χρειάζεται και αναπτυξιακή όθηση. Χρειάζεται. Αυτό το τρίπτυχο, ας πούμε, είναι κατά την άποψή μου η λύση. Αυτό το τρίπτυχο μπορεί να υποστηριχτεί και με έρευνες που θα αποκαλύψουν ότι έγιναν και κομπίνες, έγιναν και λοβιτούρες κλπ. Αλλά με αυτή την έννοια, ως συμπληρωματικό μέσο και όχι ως η κύρια, ας πούμε, πτυχή του. Μία προσοχή χρειάζεται εδώ. Η κρίση που ζούμε δεν είναι κρίση του χρέους. Το χρέος είναι απλώς ένα σύμπτωμα. Σημαντικό ότι το χρησιμοποιούν ως μοχλό πίεση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε. Όμως και όλο το χρέος να διαγραφεί, δεν θα βγούμε από την κρίση αν δεν αλλάξουμε την οικονομία, το κράτος και την κοινωνία. Γι' αυτό και νομίζω πολύ σωστά από την αρχή εμείς είπαμε ότι χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό σχέδιο αλλαγών. Αλλαγών στο εσωτερικό. Η κρίση έχει αιτίες ενδογενείς. Δεν μας ήρθε μόνο απ' έξω. Ο ελληνικός καπιταλισμός είναι σε κρίση. Το ελληνικό κράτος είναι σε κρίση, το ελληνικό αναπτυξιακό υπόδειγμα είναι σε κρίση. Άρα χρειαζόμαστε ένα σχέδιο αλλαγών, τις οποίες όμως αλλαγές για να κάνουμε πρέπει να ρυθμίσουμε και το χρέος με τον τρόπο που είπα πριν. Διότι αν πρέπει να πληρώνουμε, ας πούμε, 10-20 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, διαρκώς σε κρίση θα είμαστε. Άρα και αντιμετώπιση του προβλήματος του χρέους, αλλά και ένταξη αυτής της αντιμετώπισης σε ένα ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτό για μένα είναι το αριστερό σχέδιο και όχι απλώς η μονοθεματική του χρέους. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για την κατάργηση των μνημονίων. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Πώς θα γίνει αυτό, συνενετικά, δηλαδή θα προσπαθήσουμε με άλλα. Θα προσπαθήσει η κυβέρνηση αριστεράς, με άλλα κράτη-μέλη να δημιουργήσει ένα μπλοκ, ας πούμε, το μπλοκ του Νότου, που λένε διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ή θα γίνει μονομερός από μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια διάκριση. Το μέτωπο των λαών του Νότου μας χρειάζεται ούτως ή άλλως. Ανεξάρτητα από το πώς θα γίνει η ακύρωση του μνημονίου κλπ. Mm-hmm. Και τούτο γιατί ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο που απαιτεί τη διαπραγμάτευση. Αν λοιπόν οι λαοί δεν ενωθούν μεταξύ τους και δεν διεκδικούν από κοινού την ανατροπή σήμερα της πολιτικής λιτότητας, τότε η κρίση θα βαθαίνει. Προσθέτω μάλιστα, οι λαοί του Νότου πρέπει να ενωθούν και στο Νότο πρέπει να βάλουμε και μέρος του Βορρά, την Ιρλανδία εννοώ. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και συμμαχίες, να επιδιώκουμε συμμαχίες και με τους εργαζόμενους των χωρών του Βορρά. Διότι η πολιτική της λιτότητας επεκτείνεται και θα επεκταθεί και στις άλλες χώρες.
Το μοντέλο λαϊ το οποίο διαμορφώνεται σκοπό έχει να δημιουργήσει μία ζώνη χαμηλού εργατικού δυναμικού, φτηνού εργατικού δυναμικού στην ανατολική πλευρά της Γερμανίας, μία ζώνη στην νότια πλευρά και να εισάγει το κοινωνικό ντάμι, δηλαδή τον ανταγωνισμό των μισθών και των άλλων κεκτημένων των εργαζομένων, να κάνει μία σύγκληση προς τα κάτω. Μία σύγκληση προς τα κάτω. Επομένως, σε λίγα χρόνια, όπως λένε τώρα σε εμάς, ο μισθός στην Ελλάδα πρέπει να μειωθεί, διότι στη Βουλγαρία είναι χαμηλότερος. Σε λίγο η επόμενη φάση θα είναι η εξής. Στη Γερμανία πρέπει να μειωθούν οι μισθοί, διότι οι μισθοί στην Ελλάδα, στην Ιταλία είναι χαμηλότεροι. Μα έχει μειωθεί στη Γερμανία με την ατζέντα 2000. Κι άλλο. Άρα θέλω να πω, αυτό το στοιχείο είναι το θεωρώ εγώ δομικό στοιχείο της στρατηγικής αριστεράς. Μέτωπο στον Νότο, συμμαχίες με τον Βορρά κλπ. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος που είναι πώς θα γίνει αυτή. Αφού έχουμε μία κυβέρνηση αριστεράς, θα πρέπει να φανταστούμε αυτή την κυβέρνηση ότι παραλαμβάνει τα πράγματα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με έναν κόσμο που κυριαρχείται ακόμα από τις δυνάμεις αγοράς. Επομένως, θα χρειαστεί εδώ μία μελέτη, μία τακτική, ένας σχεδιασμός το πώς θα κάνουμε. Δεν είναι θέμα παλικαριάς, ο ένας είναι πιο τολμηρός, ο άλλος πιο άτομος κλπ. Ή πιο αριστερός, πιο δεξιός. Εδώ πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που απέκτησε και όργανα, κεντρική επιτροπή, να κάνει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Το οποίο θα λέει το εξής. Αν κάνω αυτή την ενέργεια, τι συνέπειες θα έχω, πώς θα διαχειριστώ αυτές τις συνέπειες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, με βάση αυτά που έχουμε επεξεργαστεί εμείς, εγώ χρησιμοποιώ τη διατύπωση και θεωρώ ότι αυτή η διατύπωση εκφράζει και το πνεύμα και το νόημα αυτών που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέμε ότι μονομερείς ενέργειες δεν θα κάνουμε παρά μόνο αν προκληθούμε. Διευκρινίζω εδώ ότι η έννοια της πρόκλησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και τώρα. Μας έχουν καθυστερήσει τη δόση. Άρα, αφού μας καθυστερήσει τη δόση, εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, εάν αυτό που θέλουμε μπορούμε να το διαχειριστούμε, όπως έλεγα πριν. Δεύτερον, είναι μια κυβέρνηση αριστεράς. Μας κόβουν μια δόση. Δεν μας δίνουν μια δόση μέχρι να γίνει νέα διαπραγμάτευση. Αυτό σημαίνει παύση δανεισμού. Η παύση δανεισμού μπορεί να σου δώσει, σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις εσύ παύση πληρωμών. Όμως αυτά είναι υποθέσεις και εγώ ως υποθέσεις τα λέω. Η πολιτική έχει δύο στοιχεία έναντι το διακηρύξεων. Η πολιτική έχει το χρόνο και το υποκείμενο. Ποιος κάνει τι, πότε. Αυτό λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε πολιτική, που νομίζω θέλουμε να κάνουμε πολιτική, αφού λέμε ότι θέλουμε να κυβερνήσουμε, πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του να κάνουν, όπως είπα, συγκεκριμένο σχέδιο και μελέτη. Πώς ακριβώς θα διαχειριστούμε το Α, το Β, το Γ θέμα. Διότι το μνημόνιο διαπλέκεται με τη Δανειακή Σύμβαση. Και διότι η Δανειακή Σύμβαση διαπλέκει τις σχέσεις της Ελλάδας με τα 17 ή 18 κοινοβούλια. Επομένως, η ρήξη, μάλλον η πορεία στην οποία θα μπούμε, θα περιλαμβάνει διάλογο, θα περιλαμβάνει διαπραγμάτευση, θα περιλαμβάνει ενδεχομένως και ρήξη. Όλα τα στοιχεία στη δική μου λογική δεν απουσιάζει τίποτα. Δεν λέω ότι αποκλείεται η ρήξη, ούτε λέω όμως αποκλείεται ο διάλογος, αποκλείεται ένας προωθημένος έντιμος συμβασμός. Όλα αυτά είναι υποθέσεις που μέσα στα πλαίσια ενός σχεδιασμού θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πλούσιο θέλω να σου πω το εξής. Άλλο πράγμα είναι μέτωπο των λαών και άλλο πράγμα με τις κυβερνήσεις που θα συμβαστεί. Γιατί θέλω να πω το εξής, ότι και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία είναι δεξιές κυβερνήσεις και στη δε Ιταλία τώρα υπάρχει κρίση με τον Μπερλουσκόνη. Επεπέφθη η κυβέρνηση Μόντι, αλλά και να μείνει πάλι από δεξιά θα είναι. Οπότε έχει ένα πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κατάλαβες. Βεβαίως. Δηλαδή, δεκαετία του 80, για να σου κάνω, να κάνω πιο διευκρίνηση, ο Ανδρέας μπορούσε να συνομιλεί με σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, οι οποίες είχαν πάνω κάτω την ίδια πίεση για μεσογειακά προγράμματα κλπ. Αυτή τη στιγμή έχετε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό ξεχωρίζω το στρατηγικό. Το στρατηγικό για μας είναι η ενότητα των λαών. Διότι αυτή η κρίση που ζούμε απαιτούσε εξ αρχής μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Μια κοινή συντονισμένη αντιμετώπιση. Αυτό το οποίο δεν έγινε λοιπόν από τις κυβερνήσεις ή το επέβαλαν οι γερμανικοί κυβερνήσεις και δεν αντέδρασαν οι άλλες, αυτό σήμερα στην ουσία αυτό διεκδικούν οι λαοί. Έτσι. Τώρα, αν τη στιγμή που θα έχουμε μια κυβέρνηση αριστερά στην Ελλάδα δεν έχουμε πουθενά άλλου αριστερή κυβέρνηση, τότε πράγματι η εικόνα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει μια άποψη η οποία λέει ότι και μόνο το οποίο θα βγει μια κυβέρνηση της αριστεράς στην Ελλάδα μπορεί να δράσει καταλυτικά σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί να μην συμβεί έτσι. Γι' αυτό λέω ότι αυτά τα θέματα της πολιτικής δεν. Βεβαίως κάποιες εικασίες πρέπει να κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να γράψουμε την ιστορία πριν συμβεί.
πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Σωστό. Γι' αυτό και λέω καμιά φορά ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι. Εγώ αρνούμαι αυτή τη διάκριση plan A, plan B, plan C. Θέλουμε ένα πρόγραμμα παντός καιρού. Στο μέτρο μπορείς να το κάνεις αυτό. Να είσαι ανοιχτός και προετοιμασμένος για διάφορα ενδεχόμενα. Ποια κατά τη γνώμη σου θα ήταν μια εναλλακτική οικονομική πολιτική ευρωπαϊκή που θα έβγαζε την Ελλάδα και όχι μόνο την Ελλάδα, γιατί το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, θα έβγαζε την Ευρώπη από την κρίση χρέους που την μαστίζει αυτή τη στιγμή? Επειδή η κρίση τώρα έχει γίνει ένα πολύ όροφο κτίριο. Σωστά το βάζεις, πολύ όροφο κτίριο. Εάν μιλήσω για έξοδα από την κρίση, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, δηλαδή έξοδο και από τις αιτίες της κρίσης, πρέπει να μιλήσουμε πια για το σοσιαλισμό. Σωστό. Έτσι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει ριζική διέξοδος από την κρίση με την έννοια που λέμε εδώ ως κρίση, λέει, κινήτρων και σκοπών, διότι στο βάθος της κρίσης αυτής τι είναι? Είναι ένα σύστημα το οποίο σκοπό του έχει τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Αυτή η επιδίωξη δικαινά ανταγωνισμούς που κατά περιόδους γίνονται ανεξέλεκτοι. Αυτό που ζούμε και τώρα. Αν θέλουμε λοιπόν να απολαγούμε από μια κοινωνία που ενδογενώς γεννάει τις κρίσεις, πρέπει να ξαναμιλήσουμε για τον σοσιαλισμό σε μια χώρα, σε πολλές χώρες, όλη την Ευρώπη κλπ. Στο μεταξύ όμως οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Και επομένως οι ίδιες κοινωνίες και οι ίδιοι λαοί μας ζητούν και άμεσα τι μπορεί να γίνει. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία, πάρα πολλές ιδέες που αν είχαν υλοποιηθεί, δεν θα είμαστε εδώ. Μπορεί να είμαστε πάλι σε κρίση, αλλά διαφορετικής μορφής. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να γίνει αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους χωρίς το ρόλο και τη συμμετοχή της κεντρικής τράπεζας. Αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Εμέσως γίνεται, αλλά γίνεται πολύ αργά και με όρους τη λιτότητα. Δηλαδή και τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει στην ουσία ότι θα τυπώσει χρήμα και να ξεχρεώσει, βοηθήσει τις τράπεζες. Ο όρος είναι η λιτότητα. Η λιτότητα μας θα βαθύνει την κρίση. Άρα υπάρχει ένα πακέτο μέτρων που απαιτεί νέο ρόλο των κεντρικών τραπεζών, απορρόφηση του δημόσιου χρέους, αν όχι σε όλο μέχρι το όριο του 60% σε ένα θεσμό διευρωπαϊκό, ούτως ώστε να ξεμπλοκαριστεί η από εδώ και πέρα ανάπτυξη, να υπάρξει διεύρυνση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, να υπάρξει χρηματοδότηση κοινών έργων υποδομών. Μια δέσμη λέει μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα σημερινό New Deal. Να εξηγήσουμε τη λέξη αυτή. Αυτά που γίνεται τώρα στην Ευρώπη γινόταν και στην Αμερική στην αρχή της κρίσης του 29. Όταν είδαν ότι πήγαινε όλο το σύστημα να διαλυθεί, τότε ο Ρούσβελτ εφάρμοσε μια πολιτική παρεμβατική, η οποία πήρε το όνομα του New Deal. Με ανταγωνισμό, δεν ήταν εύκολη η μετάβαση αυτή και μάλιστα λέγεται ότι χρησιμοποίησε το επιχείρημα προς τους βιομήχανους Αμερικανούς, ή το κεφάλι σας ή το καπέλο σας. Δηλαδή, για να μην χάσετε το κεφάλι σας, δεχτείτε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες περιλάμβαναν βέβαια και αναγνώριση συνδικάτων και κίνητρα στους εργαζόμενους μεγάλους. Πολύ υψηλή φορολογία στον πλούτο και άλλα τέτοια πράγματα. Άρα, μια άμεση λύση για την Ευρώπη θα ήταν ένα νέο σύγχρονο New Deal. Θα συμφωνούσαμε εμείς ως αριστερά σε αυτό? Εμείς θα είμαστε κριτικοί στην είδηση του New Deal. Δηλαδή, θα θέλαμε την ταξικότητα να είναι πιο σαφής και εμφανής στην πολιτική που θα εφαρμοζόταν και θα θέλαμε επίσης αυτό το New Deal, το κοινωνικό και αριστερό New Deal, να εντάσσεται σε μια προοπτική μετάβαση του σοσιαλισμού. Αλλά θα ήταν μια αφετηρία. Έτσι. Δηλαδή, εγώ προτιμώ ένα καπιταλισμό με New Deal παρά ένα καπιταλισμό που θα τίνει προς τον φασισμό και την καταστροφή των πάντων. Οι πάντες, νομίζω. Χωρίς να σημαίνει αυτό εγκλωβισμό στο μικρότερο κακό, νομίζω είναι να σταθείς στην απάντησή μου. Ναι. Απλώς εδώ θα μπορούσε κάποιος να σου πει την εξής αντίρρηση. Είναι ένα πράγμα να εφαρμόζει New Deal η Αμερική, η οποία είναι νέο κράτος και έχει ένα προϋπολογισμό κοντά στο 30% του ΑΕΠ της, και είναι άλλο πράγμα να προσπαθεί να κάνει New Deal μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι νέο κράτος, που έχει έναν προϋπολογισμό 1% του ΑΕΠ, ασήμαντο προϋπολογισμό. Και εδώ προκύπτει το ερώτημα, είναι οι ευρωπαϊκές άρχουσες τάξεις, γιατί μιλάμε πλέον για καπιταλισμό, μιλάμε για τον καπιταλισμό, σημαίνει ότι μιλάμε για το μέλλον, είναι οι ευρωπαϊκές άρχουσες τάξεις ικανές να μπουν σε ένα συμβασμό, να αυξήσουν τόσο δραματικά τον προϋπολογισμό σε σχέση με το ΑΕΠ, και τη στιγμή που δεν είναι ενιαίο, δεν υπάρχει ούτε ενιαίος οικονομικός χώρος, αλλά ούτε και μια κοινή ευρωπαϊκή ιδεολογία. Όλες οι χώρες έχουν τη δική τους εθνική ιδεολογία, η μία προσπαθεί να επιβιώσει σε βάρος της άλλης κλπ. Σε αυτές τις αντιρρήσεις σε σχέση με ένα New Deal ευρωπαϊκό, τι έχεις να πεις? Το ερώτημα αυτό συνδέεται και αν είναι μεταρρυθμίσεις η Ευρώπη.
Άγραμμα. Υπάρχει άποψη ότι δεν είναι. Ότι δεν είναι μετάλλητη και πηγαίνει προς τον κρεμό. Έτσι. Η δική μου άποψη αυτή είναι εξής. Τι κάνει ένα σύστημα μεταρρυθμίσιμο. Η καλή θέληση των ισχυρών ή η δύναμη των αδυνάτων. Ωραίο ερώτημα. Ωραίο ερώτημα. Νομίζω ιστορικά και με το, γι' αυτό είπα και του Ρούζβελτ το παράδειγμα. Αν μπορεί να αλλάξει η Ευρώπη, δεν θα εξαρτηθεί από το τι θέλουν οι σημερινές κυβερνήσεις. Αλλά κατά πόσον οι λαοί της Ευρώπης, οι εργατικές τάξεις της Ευρώπης, οι εργαζόμενοι της Ευρώπης θα έχουν τη δύναμη, αρχίζοντας την κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά με ένα ορίζοντα συγκλίνοντα προς κάτι ευρύτερο, να ανατρέψουν τις καταστάσεις. Αυτό το δε, η μία πλευρά, επομένως ναι, η απάντηση μου είναι ναι, ναι, ότι μπορεί ως αποτέλεσμα της πάλης του λαού και όχι ως αποτέλεσμα, δώρου. Το αν η πάλη των λαών θα οδηγήσει σε ένα συμβασμό ή θα οδηγήσει σε βαθύτερες ανατροπές, αυτό είναι ανοιχτό στο ιστορικό μέλλον. Δεν μπορούμε να το προδιαγράψουμε. Εμείς ανοίγουμε έναν δρόμο, δείχνουμε μάλλον έναν δρόμο, θέλουμε τον ανοίξουμε, χωρίς να βάζουμε από πριν όρια, στάδια, φραγμούς κλπ. Είμαστε και στο βιβλίο μου προσπαθώ αυτό ακριβώς να θεμελιώσω, ότι πρέπει να. Ο αγώνας είναι για νέο υπόδειγμα. Ποιο ακριβώς ήταν το νέο πόδιμα, μέχρι πού μπορεί να φτάσει κλπ. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των κοινωνικών αγώνων και του σχετισμού. Το δεύτερο που θέλω να προσθέσω εδώ είναι που και αυτό νομίζω παραβλέπεται. Σήμερα ανακαλύπτουμε ξανά, νομίζω, ως αριστερά, την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων, αλλά και τα όρια τους. Όταν λέω βέβαια μεταρρυθμίσεις, εννοώ κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που λέγεται σήμερα από τους φιλελεύθερους. Εννοώ μεταρρυθμίσεις ως ρήξεις, ως αλλαγές. Διαπιστώνουμε όμως και τα όρια των μεταρρυθμίσεων για δύο λόγους. Πρώτον, δεν είναι όλα μεταρρυθμίσιμα. Δηλαδή η αρχιτεκτονική του ευρώ με μία έννοια δεν είναι μεταρρυθμίσιμη. Θέλει πάνω να θεμελιώσει. Διότι όπως έχει στηθεί, έχει μέσα τη την ταξική προκατάληψη. Άρα εδώ μπορεί κανείς να δει ένα παιχνίδι με τις λέξεις. Ότι τι είναι μεταρρύθμιση, τι είναι ανατροπή. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό που το ζούμε έντονα στην Ελλάδα, πέρα από την αλλαγή του παλιού, χρειαζόμαστε και νέα πράγματα, νέους θεσμούς, νέα πρότυπα. Μιλάμε συχνά για νέα παραγωγικά και κοινωνικά υποδείγματα. Άρα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο καινούριο και όχι απλώς έτοιμοι να αλλάξουμε το παλιό ριζικά. Στο βιβλίο σου αναφέρεσαι, διαβάζω επί λέξη, ναι. Η περίοδος 1994-2007. Ήταν από τα πιο μακρά και ισχυρά αναπτυξιακά επεισόδια στην ιστορία του νέου καπιταλισμού. Και πράγματι, όπως ξέρεις, στοιχειοδός στην οικονομική ιστορία, ξέρει ότι αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος και ταχύτατης οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και επενδύσεων. Παρ' όλα αυτά, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, ήταν και μια περίοδος με πάρα πολλά προβλήματα και αντιφάσεις. Η μήτρα της κρίσης. Ήταν η μήτρα. Η ανάπτυξη ήταν μια γέννηση. Είναι μήνα του καπιταλισμού. Ναι. Η προηγούμενη φάση της ανάπτυξης είναι η αιτία της επόμενης φάσης της κρίσης. Άρα, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, είναι κρίση χρέους ή παραγωγικού μοντέλου. Να μας το κάνεις πιο συγκεκριμένο. Κάτι ανέφερες προηγουμένως, ναι. Αλλά θέλω πιο συγκεκριμένο. Και τα δύο και πολλά άλλα. Σχηματοποιώντας κάπως τα πράγματα, θα έλεγα ότι η κρίση γεννιέται, οριμάζει μέσα στον ελληνικό καπιταλισμό. Ο τρόπος ανάπτυξής του, ο τρόπος ότι ο πλούτος ο οποίος παράγεται διανέμεται άνισα. Το ότι διευρύνεται ανισότητες, το ότι διευρύνεται ότι η ανάπτυξη γίνεται πάντα μέσω δανεισμού και όλο περισσότερο δανεισμού, μέσα λοιπόν στο ίδιο το σύστημα αυτό οριμάζει η κρίση. Όμως η κρίση ξεσπάει, η κρίση αυτή συμπλέκεται και με μια κρίση που οφείλεται, είναι εξωγενής με μία έννοια και μετά εσωτερικεύεται. Είναι καταρχήν ο καταλήτης της παγκόσμιας κρίσης, χρηματοπιστωτικής τότε, και δεύτερον είναι ότι έχουμε μια κρίση του ευρώ, η οποία στην αρχή δεν φαίνεται κρίση του ευρώ. Η κυρία Μέρκελ, αν θυμάστε τότε, έλεγε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μόνο η Ελλάδα έχει πρόβλημα, μόνο η Ελλάδα. Εμείς τότε λέγαμε μειοψηφώντας ότι η κρίση της Ελλάδας δείχνει την κρίση του ευρώ. Άρα το δεύτερο επίπεδο κρίσης είναι ότι στην Ελλάδα ζούμε μια κρίση που είναι μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης. Το τρίτο επίπεδο έχει επίσης σημασία. Η πολιτική που εφαρμόζεται για τη θεραπεία της κρίσης, δηλαδή το μνημόνιο, φέρνει την τελική καταστροφή. Η θεραπεία είναι χειρότερη από την κρίση, από την αρρώστια. Το φάρμακο χειρότερο από την αρρώστια. Άρα η κρίση τώρα. Επίσης, όταν μιλάμε για κρίση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το εξής. Δεν είναι φαινόμενο στατικό. Έγινε ένα σεισμός. Έγινε ένα σεισμός, έχουμε το ερείπιο κρίσιμο. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο κοινωνικό. Ένα σύμπτωμα της κρίσης. Και ο τρόπος αντιμετώπισης του μπορεί να δημιουργήσει νέα κρίση. Δηλαδή, έχουμε κρίση των τραπεζών. Βοηθούν τα κράτη τις τράπεζες να μην καταρρεύσουν,
Και η κρίση των τραπεζών γίνεται κρίση δημόσιου χρέου. Έτσι. Στην Ελλάδα, δηλαδή, επειδή αυτό το έχουμε ξεχάσει, έχουμε δώσει 28 δισεκατομμύρια τράπεζες επί Λαγοσκούφη ακόμα, 50 τώρα και αρκετά δεκάδες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα το σύμπτωμα γίνεται αιτία της κρίσης. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο που εμένα μου θύμισε μια διατύπωση του Γκράμψη μετά την κρίση του 29, όπου λέει ο Γκράμψη, τώρα πια λέει, δεν έχουμε κρίση την κρίση ως γεγονός ή ως γεγονότα, έχουμε κρίση της εξέλιξης, έχουμε κρίση ως εξέλιξη. Δηλαδή, σε κρίση πια είναι η ίδια εξέλιξη και η προοπτική της κοινωνίας. Δεν έχουμε μέλλον, που λέει ένας λαός μας. Ναι, αυτό δείχνει η κρίση αυτή. Άρα, αυτό είναι πολύ κρίσιμο στη στρατηγική μας. Δεν το είπαμε λίγο πριν με το χρέος. Mm-hmm. Μπορεί να αντιμετωπίσει ένα σύμπτωμα της κρίσης και να το αντιμετωπίσει και με αριστερό τρόπο, και αντί να έχεις έξοδο από την κρίση, να έχεις επιδείνωσή της. Στο σχεδιασμό λοιπόν μιας κυβέρνησης αριστεράς πρέπει να μετράμε το συνολικό αποτέλεσμα, τη συνολική κίνηση και όχι μόνο τα επιμέρους, ας πούμε, γεγονότα, επεισόδια. Όπως πολύ σωστά κατά την άποψή μου γράφει στο βιβλίο σου, η κρίση δεν είναι μόνο ένας κοινωνικός αρμαγεδόνας, όπως εκφράστηκε και στην Ελλάδα, αλλά είναι επίσης εισαγωγικά έτοιμα για ανατροπή και ανασυγκρότηση. Είναι ένας τίτλος ενός κεφαλαίου από το βιβλίο σου. Μιλώντας λοιπόν για την ανασυγκρότηση, αλλά και την ανατροπή. Έτσι. Το πρώτο ερώτημα που κάνω συχνά και στο ΣΥΡΙΖΑ γενικά είναι πού θα χρηματοδοτήσετε όλη αυτή την ιστορία. Ήδη ανέφερες τα δεκάδες δισεκατομμύρια που χρειάστηκε για ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Άρα, αν δεν μπείτε σε ένα συμβασμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., πού θα βρείτε αυτά τα κεφάλαια. Και το δεύτερο είναι ότι στην ανατροπή, ότι θα πρέπει ένα αριστερό κόμμα να δείχνει και το μέλλον, το σοσιαλισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Στο βιβλίο σου, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς, μιλάει για την αλληλέγγυα κοινωνική οικονομία. Και στο βιβλίο σου αναφέρεσαι. Θέλω αυτά τα δύο πράγματα να μου τα αναπτύξεις, αν έχεις την καλοσύνη. Αρχίζω από το δεύτερο. Καταρχήν, πρέπει να εκφράσω μέσα στη δυστυχία που ζούμε όλοι ως κοινωνία μια, ας την πω, ικανοποίηση. Mm-hmm. Ποια είναι η ικανοποίηση? Εμείς αρχίσαμε με μια επιτροπή τότε να μελετούμε την κρίση και το πρόγραμμα του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ το 2008, το καλοκαίρι, mm-hmm. όταν ακόμα η κρίση δεν είχε εκδοθεί. Τότε λοιπόν είπαμε κάποια πράγματα που τότε δεν έγιναν κατανοητά. Mm-hmm. Και τώρα γίνονται. Άρα, ικανοποίηση την ίστατη στο ότι είμαστε σε θέση τώρα να συζητήσουμε σε πιο πραγματική βάση τι είναι αυτή η κρίση. Ότι δεν είναι μια συνηθισμένη κρίση, δεν είναι μια κεκτική κρίση. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, όταν λέγαμε τότε ότι για να δούμε αυτή την κρίση πρέπει να αλλάξουμε την οικονομία και την κοινωνία. Mm-hmm. Τότε πολλοί ήταν τι γενικότητα. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα, πρώτο στοιχείο της απάντησης. Εάν δούμε ιστορικά τις κρίσεις και την υπέρβασή τους, θα δούμε ότι στην κρίση του 29 ο πρωταγωνιστής ήταν το κράτος που λέγαμε, το New Deal. Mm-hmm. Το κράτος θα κάνει επενδύσεις, το κράτος θα κάνει νόμους, το κράτος θα κάνει αυτό. Εάν έρθουμε στην κρίση της δεκαετίας του 70, που ήταν και αυτή πολύ σοβαρή κρίση, απλώς σε εμάς επισκιάστηκε από την κατάρρευση της Χούντας, δεν την πήραν πολύ είδηση ως κρίση του καπιταλισμού. Ήταν η πιο σημαντική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το τέλος της χρυσής εποχής, όπως έτσι, πει ο Μαρτίνς. Τα χρυσά χρόνια. Εκεί λοιπόν ο πρωταγωνιστής ποιος ήταν? Η αγορά. Η αγορά. Το λες και στο βιβλίο σου και είναι πολύ εξαιρετική παρατήρηση αυτή. Κρίσιμη. Τώρα πώς θα βγούμε από την κρίση? Με το κράτος ή με την αγορά? Με την κοινωνία, λέμε μέσα. Σωστό. Τι θα πούμε με την κοινωνία, με την πολιτική και με την κοινωνία? Δηλαδή τον πρώτο λόγο θα τον έχει τώρα η κοινωνία. Και όταν λέω κοινωνία, εγώ εννοώ τουλάχιστον μέχρι τον κόσμο της εργασίας, της γνώσης, του πολιτισμού. Mm-hmm. Δεύτερη πτυχή του θέματος αυτού που ρωτάς. Προφανώς, εφόσον μιλάμε για μετάβαση, μιλάμε για μια μεικτή οικονομία. Οι απόψεις, αν λέγονται, διότι δεν είναι σαφές τι ακριβώς λέει το ΚΚΕ, ότι γυρνάμε το διακόπτη και από τον καπιταλισμό βρεθήκαμε στο σοσιαλισμό, δεν έχουν ιστορικό, έχουν ιστορική και επιστημονική βάση. Μιλάμε λοιπόν για μια μετάβαση, άρα μιλάμε για μια μεικτή οικονομία των πραγμάτων. Στο παρελθόν το μείγμα ήταν κρατική οικονομία και ιδιωτική οικονομία στην ουσία. Mm-hmm. Και μάλιστα αναπτύχθηκαν κάποιες απόψεις ότι όσο μεγεθύνουμε την κρατική οικονομία, σιγά σιγά μπορούμε να πάμε και στο σοσιαλισμό. Η ιδέα η δική μου ήταν και είναι ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή το νέο μείγμα πρέπει να το φανταστούμε ότι θα έχουμε βεβαίως δημόσιο τομέα σε νέες βάσεις,
θα έχουμε ιδιωτικό τομέα, το νέο στοιχείο θα είναι η κοινωνική και ελέγχη οικονομία. Θα πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε και να ενισχύσουμε τον κόσμο και την ίδια κοινωνία να γεννήσει θεσμούς νέους ή να μεταλλάξει παλιούς, να δώσει νέο περιεχόμενο σε παλιούς, όπως είναι ο συνεταιρισμός, ας πούμε, μέσω του οποίου θα αναπτυχθούν νέες τρόποι ικανοποίησης των αγών, βασισμένοι με δύο στοιχεία, τη συλλογικότητα, τη δημοκρατία, την βιωσιμότητα, αλλά όχι το κυνήγι του κέρδους. Δηλαδή, ο σκοπός δεν θα είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, θα είναι επιβίωση, βέβαια, η οικονομική επιβίωση. Αυτό, ειδικά στην Ελλάδα, νομίζω είναι κρίσιμο για τον εξής λόγο. Δεν αντιμετωπίζεις εύκολα ή καθόλου μια ανεργία 30% με συμβατικά μέσα, με χειριδιακές συνταγές. Θα πρέπει, δηλαδή, να πάμε να ανοίξουμε λίγο έτσι το μυαλό μας και τα μάτια μας και τα αυτιά μας και να πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε όποια συμβατική λύση προσφέρεται, αλλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και σε καινούργιες λύσεις, τις οποίες μέχρι τώρα δεν τις ξέραμε. Ή μπορεί να υπήρξαν κάποια παραδείγματα τα οποία μπορούμε, διότι έχουν παραδείγματα κοινωνικής οικονομίας και στη Λατινική Αμερική και σε χώρες Ευρώπης. Θα τα μελετήσουμε και θα τα εντάξουμε σε ένα δικό μας σχέδιο. Επομένως, με αυτή την έννοια τίθεται το θέμα της αλληλέγγυης οικονομίας. Όχι, λέει, με την έννοια μιας φιλανθρωπίας ή μιας επούλωσης απλώς πληγών, αλλά ως ένα στοιχείο της στρατηγικής μας, που μαζί με ένα αναμορφωμένο δημόσιο τομέα, μαζί με ένα ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα δρά σε ένα πλαίσιο κοινωνικών και οικολογικών δεσμεύσεων, θα είναι το νέο σημείο αναφοράς, ο νέος δρόμος. Το προηγούμενο ερώτημά μου είχε και πού θα βρεις τα χρήματα να χρηματοδοτήσεις μια τέτοια πολιτική. Ναι. Όχι εσύ προσωπικά, φυσικά, μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, με τα λεφτά πρέπει να κάνουμε τρία σχόλια. Πρώτον, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ερώτημα. Δεν μας το θέτει απλώς ο αντίπαλος. Είναι υπαρκτό διότι έχει καταστραφεί πλούτος. Και έχει υποτιμηθεί πλούτος. Και όταν λέω έχει καταστραφεί πλούτος, εννοώ ότι δηλαδή αν στην αρχή της κρίσης είχαμε 250, αν θυμούμε καλά, δισεκατομμύρια καταθέσεις, σήμερα είμαστε κάτω από τα 160. Είτε διότι τα υπόλοιπα έχουν αναλωθεί για την ικανοποίηση μας άμεσων αγών, είτε διότι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Έχουν κλείνει επιχειρήσεις. Αυτό είναι μορφή καταστροφής πλούτου. Το χρηματιστήριο έχει καταρρεύσει. Άρα, ό,τι χρήματα υπήρχαν με τη μορφή μεταφορών έχουν χάσει την αξία τους. Ομόλογα και ούτω καθεξής. Τα ταμεία έχουν χάσει, τα όποια ταμεία είχαν αποθέματα. Άρα, μιλάμε για μια χρηματοπιστωτική ερήμωση. Mm-hmm. Αυτή την οικονομία θα παραλάβουμε. Και γίνει και νέο κούρεμα, θα πάμε και σε νέα ακόμα. Και σε νέα. Και η κρίση, όπως λέτε, μπορεί να επιφυλάσσει και άλλα επεισόδια. Αυτό λοιπόν είναι ένα καινούργιο στοιχείο, το οποίο δεν είναι αυτονόητο ότι το αφομοιώνουμε όλοι όταν συζητούμε. Έτσι. Είτε στις τηλεοράσεις, είτε για κατηδία. Δεύτερο στοιχείο, επομένως, προκύπτει από αυτό είναι, πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτά που έχουμε. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δηλαδή, μια κυβέρνηση αριστεράς θα ξεκινήσει από αυτά που έχει, θα τα συγκροτήσει, θα τα ανασυγκροτήσει, θα τα αναδιανύμει. Άρα η συζήτηση πρέπει να περάσει όχι από το πόσα λεφτά έχουμε, αλλά με ποια κριτήρια θα γίνεται η διανομή και η διαχείριση των πόρων. Η διαφορά, λέει, της αριστεράς έναντι της δεξιάς δεν είναι ότι η αριστερά από κάπου θα βρει κρυφά χρήματα. Σωστά. Η διαφορά είναι ακόμα και ένα ευρώ να έχουμε, εμείς θα το δώσουμε σε αυτόν που το έχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί που θα έχει ισχυρότερο κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Άρα πρέπει να περάσουμε στο περιεχόμενο της πολιτικής και όχι στην ποσότητα των χρημάτων κλπ. Το τρίτο σχόλιο, που και αυτό νομίζω έχει σημασία, ειδικά για το πόδο της αριστεράς. Λόγω του ότι η κατάσταση είναι πρωτότυπη, υπάρχει και στο χώρο μας ακόμα μια μονομέρεια σύμφωνα με την οποία όταν μιλάμε για αναπτυξιακούς πόρους, εννοούμε λεφτά. Αυτό είναι σωστό. Αναπτυξιακός πόρος είναι η γνώση. Είναι η εξειδικεύση, είναι εμπειρίες. Είναι αυτό που η συστημική οικονομολόγια ονομάζει human capital, ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο όρος δεν μας αρέσει, αλλά το περιεχόμενο είναι αυτό το οποίο εμείς λέγαμε πάντα. Το ίδιο το φρόνημα του λαού είναι αναπτυξιακή δύναμη. Το παράδειγμά μου είναι το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ δεν είχε λεφτά. Κράτησε την αξιοπρέπεια του λαού όρθια. Ενέπνευσε κίνημα. Έσωσε το λαό από την πείνα. Ακριβώς.
Και δημιουργήθηκε μέσα από αυτή την προσπάθεια, δημιουργήθηκε αυτό που λέγαμε πριν, θεσμοί. Έτσι. Θεσμοί αλληλεγγύης. Ενάντια στην αύρια αγορά, ενάντια στην πείνα κλπ. Και παρά το σταλινικό, ας πούμε, χαρακτήρα του κόμματος, δημοκρατική. Βέβαια. Θεσμοί. Άρα είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να το σκεφτούμε. Και λέω να το σκεφτούμε, διότι εδώ είναι ακριβώς η λαϊκή ευρηματικότητα, η νεανική ευρηματικότητα. Άρα, αυτός είναι ο λόγος, και χαίρομαι που μου δίνεις την ευκαιρία να το πω, στο ερώτημα επομένως πώς θα βγούμε από την κρίση, δηλαδή ποιος θα είναι ο μοχλός, εγώ θα έβλεπα να παίζει κρίσιμο ρόλο αυτό που λέμε γενικά θεωρητικά δημόσιος χώρος, με την εξής έννοια, ότι είναι το σημείο συνάντησης λαϊκής αυτενέργειας και δημόσιας πολιτικής. Δηλαδή τώρα έχουμε μια αυτενέργεια, έχουμε ένα κίνημα σε όλη την Ελλάδα, δημιουργούνται δομές αλληλεγγύης, κοινωνικά ιατρία, κοινωνικά σχολεία, μονάδες εμπορίου χωρίς μεσάζοντες. Έτσι. Όλο αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως όμως, εάν δεν υπάρξουν και δημόσιες πολιτικές υποστήριξής του, μπορεί να εκφυλιστεί, μπορεί να αποτύχει κλπ. Κατά μεγάλο μέρος. Όπως στην Αργεντινή που γίνανε καταλήψεις εργοστασίων που εγκαταλείπαν τα αφεντικά, αλλά επειδή ακριβώς δεν είχε την κρατική στήριξη, ξεφούσκωσε. Ακριβώς. Άρα με αυτή την έννοια, το εγχείρημά μας αποκτάει και ένα ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αποκτάει το ενδιαφέρον δηλαδή ότι ένα κίνημα ισχυρής αντίστασης ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργήσει και ως κίνημα δημιουργίας. Και φτάνω έτσι σε αυτό που θα ονόμαζα η ιδανική συνθήκη για μια κυβέρνηση αριστεράς. Η ιδανική συνθήκη για μια κυβέρνηση αριστεράς είναι να έχει μια κυβέρνηση η οποία θα θεσμοθετεί αυτά τα οποία ο ίδιος ο λαός κατακτά στην πράξη. Και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμο. Διότι ακούω ακόμα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν τι θα κάνουμε όταν ως κυβέρνηση αποτύχουμε. Η σκέψη πρέπει να είναι τι κάνουμε από σήμερα, τι κάνουμε τώρα, ούτως ώστε όταν έχουμε μια κυβέρνηση αριστεράς, όχι μόνο να έχει ένα κίνημα με την έννοια της στήριξης, αλλά να έχει ήδη εμπειρίες και παραδείγματα τα οποία θα αποτελέσουν περιεχόμενο πολιτικής. Το εικονικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το γενικότερο κυβερνητικό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το επεξεργάζονται κάποιοι ειδικοί επιστήμονες του κόμματος ή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εμπλέκει και την ίδια την κοινωνία. Και κατεξοχή θα σε ρώταγα τον κόσμο της εργασίας. Να το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο, πώς το πρόγραμμα το κυβερνητικό του ΣΥΡΙΖΑ εμπλέκει τους οργανωμένους φορείς της κοινωνίας. Χαίρομαι για το ερώτημα αυτό, διότι μου δίνει τη δυνατότητα να πω και επί του προσωπικού κάποια πράγματα, διότι αυτούς τους μήνες νιώθω ότι έπαιξα το ρόλο να βουλώνω τρύπες. Και αυτό που θέλω να πω είναι να θυμίσω το 2008 που έλεγα ότι αρχίσαμε. Το αρχικό σχέδιο που είχα προτείνει και στο συνασπισμό και στη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να αρχίσει από τα κάτω προς τα πάνω. Είχα προτείνει δηλαδή και είχε γραφτεί τότε να αρχίσουμε περιφερειακά συνέδρια σε κάθε περιφέρεια της χώρας, να θέσουμε σε κίνηση τον κόσμο που και τότε είχαμε δημοσκοπήσει που έδειχναν το ΣΥΡΙΖΑ 17-18%, να θέσουμε σε κίνηση όλο αυτόν τον κόσμο, να δημιουργήσουμε έναν χώρο κάθε οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, οι συνδικαλιστές, όσοι δούμε κινήματα, να συζητήσουν πώς θέλω την περιοχή μου, τι θέλω να γίνει, τι βλέπω ότι πρέπει να γίνει στην Κρήτη, ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα της Κρήτης, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, ποιοι είναι οι αντεξιακοί πόροι, πώς θα τους διαχειριστούμε, πώς θα προστατεύσουμε το περιβάλλον, στην Κρήτη, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, παντού. Και σε δεύτερο επίπεδο, συλλέγοντας την πρώτη ύλη που θα μας έρθει από εκεί, να συγκροτήσουμε το πρόγραμμα μας. Αυτό κρίθηκε τότε ότι είχε δυσκολίες και το εγκαταλείψαμε αυτό το σχέδιο. Και πήγαμε σε μια επιτροπή η οποία είχε προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε δυσκολίες λόγω του κλίματος που υπήρχε τότε. Και τελικά έγινε αυτή η δουλειά που έγινε κυρίως στο συνασπισμό, mm-hmm. με αυτόν τον δρόμο που βγάλαμε τότε, που το είπαμε συμβολή στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά έβγαλε επίσης κάτι το οποίο εγκρίθηκε σε μια συνέντευξη του. Ερχόμαστε στις εκλογές. Στις εκλογές, ανάμεσα στις δύο εκλογές, έγινε μια τεράστια δουλειά. Από ανάγκη. Έπρεπε να εμφανίσουμε ένα πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και με εντολή τότε των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτήθηκε μια επιτροπή, μια οικονομική επιτροπή, η οποία έκανε το οικονομικό πρόγραμμα με τη δική μου ευθύνη. Και αντίστοιχα έγιναν άλλες επιτροπές που ετοιμάστηκαν άλλα κεφάλαια του προγράμματος και παρουσιάστηκε αυτή η δουλειά στην Αθηναίδα. Mm-hmm.
Στη δική μου αντίληψη αυτή η δουλειά έπαιξε σημαντικό ρόλο, αλλά οι αρμόδιες επιτροπές πια δεν υφίστανται. Δηλαδή εξετέλεσαν την αποστολή τους. Τώρα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να επεξεργαστούν ένα σχέδιο του πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Γίνεται δουλειά, για να μην φανεί ότι γίνεται κενό, ας πούμε. Γίνεται δουλειά από τη ΣΕΚΕ, γίνεται δουλειά από τα τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά για να έρθω να απαντήσω στο ερώτημά σου, εννοώ ακριβώς αυτό, ότι από εδώ και πέρα βεβαίως θέλουμε επιτροπές ειδικών. Εγώ μάλιστα έχω μιλήσει για μια μόνιμη δομή προγραμματικών υπηρεσιών. Όμως πρέπει να οργανωθεί έτσι αυτή η δουλειά, η οποία να εμπλέξει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του προγράμματος, υπάρχει και η δεύτερη πλευρά. Κάναμε το πρόγραμμα. Στα χαρτιά. Τι να το κάνω εγώ στα χαρτιά το πρόγραμμα, αν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε άλλα πράγματα. Το πρόγραμμα είναι το κείμενο και οι άνθρωποι που το υπηρετούν. Είναι η καθημερινή δράση του κόμματος. Είναι η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία, αυτό είναι το πρόγραμμα τελικά. Αλλά η σχέση αυτή οικοδομείται με τα κείμενα, με τη συνέντευξη που κάνουμε τώρα εμείς, με την εικόνα που εμφανίζουν τα στελέχη μας τηλεοράσεις. Όλο λοιπόν αυτό το πράγμα είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο λοιπόν αυτό, πρώτον, πρέπει να εμπλακεί ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα σε ορισμένες περιπτώσεις και κόσμος εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν τομείς που μπορεί να μας βοηθήσουν και άνθρωποι με τις γνώσεις τους, ανεξάρτητα αν είναι ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Και αφού το κάνουμε, θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα σύστημα προγραμματικής παιδείας. Εγώ, επειδή δεν κινδυνεύω να παρεξηγηθώ, θα έλεγα σεμινάρια. Και ακόμα και για τα στελέχη μας. Δεν είναι αυτονόητο δηλαδή ότι λες κάτι, λες παραγωγική ανασυγκρότηση. Τι εννοείται με την παραγωγική ανασυγκρότηση? Λέμε περιουσιολόγιο. Τι εννοούμε? Δεν σημαίνει ότι ο καθένας είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τι θα πει περιουσιολόγιο ή τι θα πει μία έννοια. Λοιπόν, πρέπει να κάτσουμε και σε θρανία. Με αυτή την έννοια που λέω. Άρα υπάρχει ένα θέμα εμπλοκής όλου του κόσμου και υπάρχει ένα θέμα προγραμματικής παιδείας και πολιτικής παιδείας, το οποίο πρέπει να αναπτύξουμε με σχέδιο και συγκεκριμένους τόπους. Κλείνουμε αυτή τη συνέντευξη πάλι με ένα καθαρά πολιτικό ερώτημα. Θα σε ρωτήσω στο μέγα θέμα της ενότητας αριστεράς. Και το ονομάζω μέγα θέμα γιατί είναι η πρώτη φορά μετά πολλές δεκαετίες, στην πραγματικότητα μετά το ΕΜΕΛΑΣ, που τίθεται ζήτημα κυβέρνησης αριστεράς. Σε αυτό το μέγα θέμα λοιπόν της ενότητας έχετε ένα εισπράξει αρνήσεις και δύο, ένα μέχρι πρόσφατα κομμάτι της αριστεράς έχει γίνει μνημονιακό. Μιλάω για τη ΔΗΜΑΡ. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση? Η ενότητα της αριστεράς είναι αναγκαία, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Σωστό. Διότι δεν είναι βέβαιο ούτε προκαθορισμένο το πώς συντελείται η ενότητα της αριστεράς. Ήδη, ως έναν βαθμό, η ενότητα της αριστεράς υλοποιείται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με ποια έννοια? Βεβαίως η ηγεσία του ΚΚΕ αρνείται. Αλλά όταν το μισό ΚΚΕ ή ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν είναι στοιχείο ενότητας. Επομένως, ναι, μας ενδιαφέρει η ενότητα της αριστεράς με όλες τις δυνάμεις που είναι είτε εντός είτε και εκτός του νομιλίου, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό αυτοσκοπό και κυρίως δεν μπορούμε να πούμε δεν προχωρούμε βήμα, δεν το πετύχουμε αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει, και έχουμε ιστορικά παραδείγματα που η ενότητα της αριστεράς επήρθε τελικά με άλλους τρόπους, με άλλα σχήματα, με υπερβάσεις των παλιών. Δεν είναι, ειδικά σήμερα ζούμε μια κρίση διαλυτική των πάντων. Ρευστοποιείται κάτι που μέχρι χθες το θεωρούσαμε σταθερό. Ρευστοποιείται κάτι που το θεωρούσαμε. Ποιος θα περίμενε, δηλαδή, το Πασόκ του 40% αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι να λένε ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει ή όχι. Είναι τεράστιες και απότομες οι αλλαγές. Σε αυτή την κατάσταση ζούμε. Άρα, δρώντας, όντας σε μια τέτοια κατάσταση, θέλω μια παρομοίωση, όντας σε μια θάλασσα φουρτουνιασμένη, πρέπει να κοιτάμε το δικό μας κράτο που πάει και που θέλουμε να πάει. Και όχι να κοιτάμε μόνο πίσω μας, ας πούμε έτσι. Εμείς λοιπόν πρέπει να ασκήσουμε μια πολιτική στο όνομα όλης της αριστεράς. Χωρίς εγκεμονισμό. Ανοιχτή σε όλους. Αλλά η πολιτική μας ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει ευαισθησίες, αναφορές ανθρώπων που είναι κουκουέ, είναι ανταρσία, είναι οτιδήποτε. Μια πολιτική τέτοια ηγεμονική, με αυτή την έννοια ηγεμονική, με την κραμψιανή έννοια δηλαδή ηγεμονική, mm-hmm. και σε ό,τι αφορά το σύνολο της αριστεράς και σε ό,τι αφορά την κοινωνία. Το ίδιο κάνουμε η κοινωνία. Και να αφήσουμε την ιστορία να απαντήσει αυτά τα δυσεπίλητα ερωτήματα. Το κρίσιμο είναι, δεν θέτουμε αποκλεισμό, δεν αποκλείουμε κανένα εμείς.
Είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις δυνάμεις της αριστεράς. Ακολουθούμε πολιτική που πιστεύουμε υπηρετεί το σύνολο της αριστεράς. Είμαστε ευαίσθητοι σε κριτικές που γίνονται, είτε από αριστερά είτε από δεξιά. Προσπαθούμε να εσωματώνουμε, δεν είμαστε αλάθητοι, δεν είμαστε αυτοί που έχουμε το άγχος της καθημερινής δικαίωσης. Έχουμε το άγχος της καθημερινής βελτίωσης. Και το νέο ταξίδι αυτό θα δούμε τι ακριβώς θα εμφανίσει. Γιάννη Δραγασάκη, εκ μέρους του left.gr, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας προγράφησες. Εγώ επίσης ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συσκεφτούμε δημοσίως να σε καλά, τα οποία απασχολούν και εμένα καθημερινά. Να σε καλά, Γιάννη.